Πάμε ξανά στον Χρήστο Νικολαίδη να δούμε τι είναι αυτό το 112 που έχει εκδοθεί για τη Φαρκαδόνα, Χρήστο. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι έχει σπάσει το φράγμα της Πινιάδας. Η Πινιάδα είναι ένα χωριό στα ορεινά της Φαρκαδόνας και από εκεί είχε σχηματιστεί ένα φράγμα προκειμένου να συγκρατηθούν τα νερά που κατεβαίνουν από τον ορεινό όγκο. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν και προέρχονται από αξιόπιστες πηγές της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι είχε σπάσει αυτό το φράγμα με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να έχουν βγει προς τα ορεινά, προς τον κάμπο της Φαρκαδόνας. Άρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος που είναι εκεί τώρα? Να μετακινηθούν? Τι τους λέει το 112? Η μετακίνηση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και η σύσταση η οποία υπάρχει είναι να παραμείνουν οι πάντες στα σπίτια τους. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του με το δεδομένο ότι η Φαρκαδόνα είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη. Ωστόσο, ο κίνδυνος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι για τις περιοχές γύρω από την Φαρκαδόνα και το 112 αφορά τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από αυτήν. Και είναι επιβεβαιωμένο ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε σχέση με αυτό το φράγμα, το οποίο υποχώρησε πριν από περίπου 2 ώρες, με αποτέλεσμα πολύ μεγάλη όγκη νερού να έχουν ξεχυθεί ήδη προς την πεδιάδα της Φαρκαδόνας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Βέβαια, προσοχή, προσοχή, γιατί κάπως έτσι σπάσανε φράγματα, υπερχείλησαν ποταμοί και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά, στην Καρδίτσα, και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ και το παρακολουθούμε και αυτό, Χρήστο.